πάμε να δούμε την πικρή αλήθεια για τη ζωή των διασύμων. Οι συνεντεύξεις γι' αυτό δίνονται, για να διαβάζονται, να συζητιούνται και να γίνεται ο ντόρος. Αλλά και η πικρή αλήθεια έχει τον λόγο της. Την ακούς και μετά ψιλομαζεύεσαι. Να σου στο περιοδικό χελό η αγαπημένη μου Βάνα Μπάρμπα. Σου λέει το σεξ σύμπολ μην και αή, πως τώρα είναι σε φάση να δει την ψυχή ενός άντρα και να τον ερωτευτεί. Ήταν ένα όμορφο και κακομαθημένο κορίτσι που το μόνο που ήθελε ήταν να παίρνει ό,τι γυαλίζει, όπως δηλώνει στο χελό. Θέλει άλλα 5 δημιουργικά χρόνια και μετά να αποχωρήσει. Με θόρυβο ή αθόρυβα δεν μπορεί να το προβλέψει το απόλυτο και διαχρονικό σεξ σύμπολ. Να και τα νέα τα ευχάριστα. Όπως διαβάσαμε σήμερα στην Εσπρέσο, ο Νίνο και η αγαπημένη του Χρυσή Βαρδινογιάννη, που είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το μεσημέρι της Πέμπτης. Παρόντες στο γάμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν οι γονείς της Χρυσής, Γιώργος Βαρδινογιάννης και Αγάπη Πολίτη, τα αδέλφια της, αλλά και η οικογένεια του Νίνου. Εντάξει, βόμβα ήταν αυτό, παιδιά, έτσι. Το μάθαμε χθες. Ναι, για το γάμο. Αναμενόμενο εσύ, Θέμη. Συνήθως κάνουν ένα πολιτικό γάμο μέχρι να κάνουν θρησκευτικό. Εντάξει, παιδί μου, δεν το είχαμε συνηθίσει. Και φαντάζομαι ότι και οι φανς του Νίνο, τα κορίτσια, λίγο μια στεναχώρια θα την έχουν. Γιατί κοιτάς εμένα στο Ιφάν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει να κάνει με αρέσει ο Λαγούδη, μ' αρέσει ο Αλμπάνη, μ' αρέσει και ο Νίνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, είναι τρία ωραία αγόρια, γιατί δεν σ' αρέσουν. Εντάξει, δεσμευμένα όμω. Ελά, άλλο αυτό. Συγγνώμη, δεν μπορεί να σ' αρέσουν και εσύ είναι δεσμευμένα. Δεν είπα θα τα φτιάξει. Καλά, εντάξει τώρα δεν είναι όλοι το στυλ μου, αλλά τέλο πάντων δεν είμαι εγώ το θέμα σα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι, η Χρυσή με τον Νίνο. Είναι όντως και πολύ νομίζω ωραία. Ότι από τότε που τη γνώρισε έχει ηρεμήσει κιόλας. Γιατί ο Νίνο ήταν λίγο επαναστάτης, δεν ήταν πάντα. Νομίζω εσύ... ακόμα. Δεν σταματάει. Νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα που περιμένουν και το παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, τον είχε τον Νίνο πριν τρία χρόνια ότι θα γίνει πατέρα με παιδί. Εγώ δεν του το είχα. Όχι. Αλλά έτσι το παθαίνουμε εμείς οι άντρες. Καφενικά, μπαμ, μας τη βαράει, κατάλαβες. Μακάρι. Παθαίνουμε, γιατί εγώ δεν είμαι άντρας. Καρκίνος είναι κι αυτός, νομίζω. Καρκινάκι είναι, ναι. Και στα δικά μας λοιπόν, οι Ανιπαντροί, αφού λοιπόν μιλάμε για τον Νίνο. Παύλο. Μια νοσταλγία διακρίνω, Θέμη. Όχι νοσταλγία, ρε παιδάκι, μα απλά επειδή ανέφερε ο Παναγιώτης και λέει αυτό, γιατί όχι. Λοιπόν, είμαστε και τρεις εδώ πέρα μπακούρια. Μάλιστα. Διαθέσιμη, σωστά, πολύ πολύ διαθέσιμη. Να σας τακτοποιήσουμε και τους τρεις, δεν έχω καταλάβει. Τακτοποιήστε τον εαυτό σας πρώτα εκεί, οδέσε τους και μετά ασχοληθείτε με εμάς. Εμείς οδεύουμε προς τακτοποίηση. Μου ήρθε και μια... Οδεύουμε προς τακτοποίηση. για πες, Μαρία. Τι να πω. Τι. Τίποτα καλή, όλα καλά. Τι έλεγε. Όχι, λέω, είπαμε διαθέσιμη και μου ήρθε και άλλη ατάκα μπροστά. Απελπιστικά διαθέσιμη. Σε αυτή την εκπομπή θυμίστε μου να μην ξανάρθω. Λοιπόν, βίων ανθόσπαρτων για τον Νίνο μας. Να είναι καλά. Βάνα Μπάρμπα, έχει κάποιος να πει κάτι για τη Βάνα μας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο dancing, βέβαια. Θέλω να πω κάτι για τη Βάνα Μπάρμπα. Μου δίνει την εντύπωση ότι προετοιμάζει το έδαφος για να φύγει από το dancing. Γιατί? Έχει δώσει... Γιατί κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις. Έχει δώσει δύο εβδομάδες περιθώριο. Α, ναι. Μάλιστα. Ότι ή το θέατρο ή το dancing, δηλαδή ένα από τα δύο μπορεί να είναι σαν να λέει ψηφίστε με ένα αυγό. Το πιο τέλειο δεν είναι αυτό. Είναι η κόντα που έχει ξεσπάσει με το Σεραφείμ Σίλα. Με το Σεραφείμ. Είναι τόσο αστείο που εντάξει, αυτός που το βιώνει δεν το θεωρεί αστείο, αλλά εμείς που το παρακολουθούμε, που της είπε το φοβερό, το ακούσατε. Όχι. Γιατί δήλωσε η Βάνα Μπάρμπα ότι πρέπει να φύγω, γιατί το θέατρο μου δεν είναι κτλ. Γιατί δεν θέλω, θέλω να αφήσω το dancing, γιατί με περιμένει το θέατρο. Και βγαίνει ο Σεραφείμ Σίλα και λέει. Άφησε παιδί μου το θέατρο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σε είχε πιάσει ποτέ. Πέφτουνε χοντράδες. Ναι, εντάξει, δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε φυσικά με αυτό. Αλλά και αυτό... Το καθένα έχει την άποψη του, έτσι κι αλλιώς και ο Σεραφείμ Σίλας είναι stand-up comedian και ο ρόλος του είναι να σχολιάζει και να σχολιάζει και να κριτικάρει. Οπομένως. Έχουν πέσει πολλές χοντράδες φέτος στον dancing. Ναι, δηλαδή, εντάξει, εννοείται. Γίνεται λίγο κάθε χρόνο, παιδιά, υπάρχουν μέσα σε κάθε dancing. Αυτούς που το κριτικάρουν, ρε παιδί μου. Έχουν αυτό πει λέει. Μερικά πράγματα, εντάξει, τώρα σακιά από... Ναι, είναι, φέτος είναι λίγο χύμα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η Βάνα είναι πάρα πολύ λαμπερή και πάντα, θέλουμε να μείνει στον dancing, νομίζω. Και δεν μπορεί κάποιος να ψηφίσει για να βγεις, να αποχωρήσεις. Γιατί? Θετικά είναι θετική ψήφο, φαντάζομαι. Αυτός που παίρνει τις λιγότερες αποχωρήσεις, οι δύο τελευταίες. Ξέρετε γιατί μας φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μεγάλη κριτική, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα στην τηλεόραση, οπότε έχουν πέσει όλοι πάνω στο dancing. Πάντως ο κόσμος τι θέλει μέσα, γι' αυτό δεν έχει ψηφίσει ακόμα αρνητικά. Μάλλον δεν έχει παραμείνει στο μετά από το περασμένο live, αν δεν κάνω λάθος, όμως ήταν στους δύο υποψήφιους προς αποχώρηση. Ήταν η Βάνα Μπάρμπα και η Μαριάντα Πιερίδη και αποχώρησαν, αν δεν κάνω λάθος, η Μαριάντα. Οπότε ίσως και λιγότερες. Πάμε να δούμε το μέρος βου της πικρής αλήθειας για τη ζωή των διασύμων.
Gotta do it.